μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, τι περιμένεις? Αυτή τη στιγμή τα λεγόμενα της κυβέρνησης που υπάρχουν, γιατί σίγουρα με αυτά που ακούμε είναι μόνο λεγόμενα, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή γραπτά και κατευθυντικά κατά τη Συμβουλή, αναφέρουν ότι όλη η Δημοτική Αστυνομία, εφόσον τεθούμε σε διαθεσιμότητα μετά από τις 29 Σεπτεμβρίου, θα απορροφηθούμε ένα μεγάλο μέρος στην Ελλάς και κάποιοι, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Υπουργού, ότι θα πάνε και να γίνουν και σοφρονιστικοί φυλάκες. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι στον αέρα, γιατί δεν υπάρχει κάτι έγγραφο. Συνάδελφοι που πήγαν και μίλησαν με τον Υπουργό, τους είπαν ότι πρέπει να τα καταθέσουν εγγράφως αυτά στη Βουλή και να συζητηθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα δεν ισχύει τίποτα άλλο από όλα αυτά. Πώς αλλάζει η ζωή σου μετά από όλα αυτά? Δεν ξέρω αν είσαι παντρεμένος, αν έχεις οικογένεια. Αυτή τη στιγμή, κατάλαβες, είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά και είμαστε και δύο στη Δημοτική Αστυνομία. Υπάρχει πάλι κάτι στα λόγια που αναφέρει ότι όταν είναι δύο δημοτικοί αστυνομικοί και ο ένας, μάλλον και δύο τίθεται σε εφεδρεία, ο ένας μπαίνει, παραμένει στη δημοτική αρχή, αλλά πλέον από δημοτικός αστυνομικός μετατρέπεται στη δημοτική αστυνομία και γίνεται διοικητικός υπάλληλος και παραμένει στο Δήμο. Αλλά πάλι αυτό παραμένει στα λόγια. Δεν έχει γίνει και δεν έχει τεθεί κάτι το οποίο να έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, όταν τίθεσαι σε διαθεσιμότητα, κάποιοι επιχειρηματολογούν και λένε ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί είναι περιττοί, ότι δεν κάναν τίποτα, κόβαν κλήσεις. Τι τους απαντάς? Η δημοτική αστυνομία, μία από τις αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή, είναι ο έλεγχος στάθμισης. Από εκεί και πέρα, ήταν καθαρά θέμα κάθε δημάρχου στην περιοχή του το πώς ήθελε να τη λειτουργήσει και ποιους τομείς, αναλόγως σε ποιους τομείς υπήρχε πρόβλημα στην πόλη. Εδώ στην Παιανία δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά με τη στάθμιση, όσο είχαμε με τα νερά, με καταγγελίες και γενικότερα με υπαίθριο εμπόριο και μετά από καταβλισμούς που είχαμε από τσιγκάνους που είχαμε στον κάμπο. Τα κυριότερα προβλήματα της πόλης. Μετά υπήρχαν διάφορα άλλα μικροπροβλήματα. Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η δημοτική αστυνομία, η διεύθυνση της δημοτικής αστυνομίας που έχουμε στο Δήμο της Ιβεανίας απαρτίζεται από 6 άτομα. Ο προϊστάμενος και 5 άτομα που μπήκαμε το 2010. Ό,τι προλαβαίναμε και ό,τι καταγγελίες είχαμε γινόντουσαν από εμάς. Τώρα από εκεί πέρα κάποια πράγματα που δεν προλαβαίναμε ήταν λόγω ότι δεν ήμασταν πολλά άτομα. Πού σε βρίσκει ο Οκτώβρης? Ο Οκτώβρης με βρίσκει μεταξύ διαθεσιμότητας και απόλυσης. Και ο ΑΕΛ για να ψάχνει μια δουλειά. Καλά τα ψέματα, το μέλλον που έρχεται είναι η απόλυση. Η απόλυση και η ανεργία. Δεν πιστεύουμε ποτέ, για κανένα λόγο, τα λεγόμενα της κυβέρνησης ότι θα απορροφηθούμε από την αστυνομία. Όλα αυτά είναι προφάσεις για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο τι περιμένεις σήμερα? Από το Δημοτικό Συμβούλιο περιμένω την άμεση στήριξη και όχι λόγια μου. Περιμένω σε περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο να κλείσουν επαόριστο τον Δήμο και να θέσουν τις παρατήσεις τους τα Δημοτικά Συμβούλια και ο Δήμαρχος στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών. Θεωρείς ότι αυτό θα ήταν λύση? Θεωρώ ότι αν γίνει σύστημα από όλη την Ελλάδα θα ήταν κάποια πολιτική λύση.